Χθες, μίλαγα με μια φίλη μου και λέμε Ρε, θυμάσαι έναν τύπο που μας είχε στείλει και εμάς στο Facebook. Mm. Και το ψάξαμε λίγο και βρήκαμε τα μηνύματα. Mm. Και επειδή υπάρχουν τώρα, αυτό βέβαια δεν έχει καμία σχέση με την περίπτωση της Όλυγα. Παιδιά φέρτε το κοντά για να μπορούμε και να το διαβάσουμε. Ε, για τα πριβέ πάρτι που λένε ότι κάνουν και για τα. Αλλά αυτό το μήνυμα έχει έρθει σε μένα σε που Σε διάφορα λέει, καλέσματα δίθεν δημοσίων σχέσεων ενδεχομένω. έτσι. Ναι, ναι, private ναι, ναι. με κορονοϊό και τα λοιπά. Αυτό ναι. το μήνυμα έχει έρθει σε μένα το 2019. Ναι. Μόλις ήρθα στην Ελλάδα κάνω private πάρτι και σε θέλω υποδοχή. 3.000, 3K γράφει, 3.000 ευρώ. Όλα μπροστά. Ο άνθρωπος αυτός μου στείλε και μια φωτογραφία του. Εγώ απαντάω πλάκα μου κάνει έτσι κοίταγα να μην πως το κάνουμε ρεπορτάζ στο Έθνος και βγάλουμε κάτι. Ναι. Στη συνέχεια απάντησα, δεν έχω λόγο, μου αρέσει πολύ και θέλω να σε δώσω, θα είμαι εδώ. Ναι. Δεν ξανασχολήθηκα με αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Εντάξει, λέω, θα είναι κάποια πλάκα. Ναι, ναι. Και μετά μου ξαναέστειλε Τώρα, τον Αύγουστο του 2021, ναι. κάνω πρεβέ πάρτι και σε θέλω υποδοχή 5.000 ευρώ αυτή τη φορά, όλα μπροστά και μου έστειλε και φωτογραφία. Ο τύπος αυτός κατάλαβα ότι είναι περιγέλι, ξέρεις, κάτι το οποίο δεν είναι άξιο ούτε καν για ρεπορτάζ, ναι, γιατί ναι. και από τη φίλη μου, όταν μου διαστέλετε σε εκείνη, και σε εκείνη και καταλάβαμε ότι αυτός ο άνθρωπος ψαρεύει γυναίκες για κάποια πάρτι. Γράφει εδώ πάλι 5.000 ευρώ, όλα μπροστά θα τα δώσω, εδώ τις έχει στείλει και φωτογραφίες. Και κοίταξε εδώ που έφτασε, τις ξανά στείλε μετά. Και μετρώντας τις... τα, τα λεφτά. Ναι, μετρώντας τα λεφτά, με βίντεο που της έστειλε αυτό. Mm -hmm. Επίση, επίσης μετά, επειδή έψαξα λίγο το προφίλ του, είδατε ότι έχει και άλλες κοπέλες που τις οποίες τις γνωρίζω. Mm -hmm. Είτε χώρου, είτε εκτός χώρου. Mm -hmm. Έστειλε και σε εκείνες μηνύματα και όλες μου έλεγαν ότι όντω αυτός ο άνθρωπος έστειλε τέτοια μηνύματα και αυτό που είπαμε ελπίζουμε να μην έχει πέσει καμιά κοπέλα στα δίχτυα του. Mm -hmm. Είναι όμω το πώ μπορεί κάποιοι να προσέγγιζαν κορίτσι, γιατί ξέρουμε ότι στην άλλη την έρευνα που έχει διαταχθεί, αν μιλάμε για κύκλωμα, ότι διερευνούν και τα social media και για τα κινητά θα γίνουν ειδικέ ε, έρευνε. Οπότε απλώ το καταθέτω αυτό. Δεν έχει κάποια σχέση φυσικά με την. Ε, Περίπτωση αυτή τη 24χρονη. Όμω μπροστά σε αυτά που μα λένε για κυκλώματα κτλ., ενδεχομένω κάτι άλλο να υπάρχει. Κάπω έτσι να λειτουργεί. Κάπω έτσι που τάσουν 5.000 ευρώ. Βεβαίω, γιατί μπορεί εσύ να πει ότι ανεργοίησημινα για παιδιά θα έχω κράχτη τη Ρέμπη, τη θα τη δώσω 5.000 Να, άρα θα... λοιπόν αυτό το ξεπλένει όλο αυτό, γιατί έχω μια δημοσιογράφο ναι. στην υποδοχή, δεν ξέρει τι μπορεί να είχε παραμέσα ε, στον χώρο ή τι άλλο μπορεί να είχε συμφωνήσει στο παρασκήνιο. Λοιπόν, με άλλα κορίτσια τα οποία. Του τάζει κάτι και θεωρούν ότι υπόθεση... έπιασαν την καλή.